Ο Γερμανός καγκελάριος, ο Λαφ Σόλτς, δεσμεύτηκε να αυξήσει τις απελάσεις μεταναστών και να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ζόλιγκερ, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι, την οποία φέρεται να διέπραξε σύρος μετανάστης με δεσμούς με το Ισλαμικό κράτος. Ήταν τρομοκρατία, τρομοκρατία εναντίον όλων μα, υπογράμισε ο Όλαφ Σόλτ, μιλώντα στου δημοσιογράφου από την πόλη αυτή τη Δυτική Γερμανία, αφού άφησε ένα λουλούδι στο σημείο τη επίθεση στη μνήμη των θυμάτων και δήλωσε ότι είναι θυμωμένο με του Ισλαμιστέ που απειλούν την ειρηνική συνύπαρξη όλων μα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν μπορούν και δεν έχουν άδεια να παραμείνουν στη Γερμανία, θα επαναπατρίζονται και θα απελάβνονται, τόνισε ο ίδιο. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται το δράστη περίπτωση Δουβλίνου μια αναφορά στου ευρωπαϊκού κανόνε για την παροχή ασύλου, οι οποίοι προβλέπουν ότι οι μετανάστε θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση στη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη οποία εισέρχονται στο μπλοκ.